να δούμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν της φτάνει ο πονοκέφαλος με τα θέματα του φορολογικού νομοσχεδίου που έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Ήρθε τώρα να αξίσει την πληγή του ελληνοτουρκικού διαλόγου ο πρώην Πρωθυπουργός και βεβαίως έχουμε και το τζιζ θέμα για το συντηρητικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Πάμε να τα δούμε αυτά τα ωραία, γιατί μέχρι τώρα νομίζουμε ότι το προνόμιο στις παραφωνίες, κύριε Καπετάνο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, το έχει μόνο καλησπέρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς όμως, αν εξαιρέσουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, θα το δούμε, δεν είναι ότι δεν τα έχει ξαναπεί αυτά, εννοώ για την προσέγγιση των δύο χωρών. Διαφωνεί με την πολιτική αυτή. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ήμουν σε συνάντηση με το δικηγορικό σύλλογο Λάρισας. Δεν έχω δει τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Παίζουν από χθες οι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Η συνέντευξή του στην Καθημερινή, ότι δεν μιλούμε με πειρατές όπως αποκαλεί τον Ερντοάν κλπ. Και όταν γίνεται σε απόσταση μόλις 10 ημερών περίπου από την συνάντηση που θα γίνει και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους των δύο ηγετών, όσο και αν η επίσημη Νέα Δημοκρατία λέει ότι παράδοσή μας είναι να μην σχολιάζουμε τις δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών, διότι διαφοροποιείται στα θέματα αυτά και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, φαντάζομαι δεν στρώνει και πολύ ωραίο χαλί εν ώψη αυτής της συνάντησης, και ας μην τις ξέρετε στις λεπτομέρειες τους τις δηλώσεις. Κοιτάξτε, θα σας πω με ειλικρίνεια αυτό που θεωρώ. Στα θέματα της εθνικής πολιτικής δεν νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε πολλές διαφορετικές απόψεις. Προσεγγίσεις βεβαίως υπάρχουν, φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είπε ο κύριος Σαμαράς. Είναι όμως σταθερές οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ποια είναι τα θέματα που έχουμε διαφορές με την Τουρκία και ποια όχι. Δεν νομίζω, επειδή και ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός που κράτησε υψηλά τον πήχη στα εθνικά μας θέματα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορετική προσέγγιση στην ουσία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από ότι αυτές που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, το δρόμο τον οποίο ακολουθεί. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι η επίσκεψη Ερντογάν είναι μια επίσκεψη η οποία γίνεται. Θυμάστε ότι ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι δεν θα δω ποτέ ξανά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πέρασε πολύ νερό. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, υπάρχει όμως. Μισό λεπτό. Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Ότι ο ένας δρόμος είναι αυτός που τον έχει επιλέξει η κυβέρνησή σας, θα φανεί στο τέλος. Έτσι κι αλλιώς θα συζητηθούν χαμηλής πολιτικής. Αυτή δεν είναι η συμφωνία, ότι θα είναι χαμηλής πολιτικής. Είναι ο δρόμος του διαλόγου. Δεν θα φτάσουμε ακόμη στο αν πάμε, δηλαδή δεν θα μας βγει ένα ανακοινωθέν το βράδυ του Σαββάτου που θα πει συμφώνησαν οι δύο ηγέτες να πάμε στη Χάγη. Αποκλείεται να συμβεί. Όσοι έχουν εμπειρία το λένε. Από την άλλη λένε, μα μας εκμεταλλεύεται ο Τούρκος. Λέει, κοιτάξτε τι καλά παιδιά είμαστε εμείς που ζητάμε και εμείς αεροπλάνα από τους Αμερικάνους, λένε στους φίλους μας του Ατλαντικού, πάμε και συζητάμε με τους Έλληνες. Οπότε είμαστε ένα όχημα, γινόμαστε όχημα, λένε αυτοί που διαφωνούν, για να πάμε ακριβώς και να εξυπηρετήσουμε τον σκοπό των Τούρκων. Δεν το διαβάζετε και αυτό? Πρέπει να το ακούσουμε και αυτό. Θα σας πω. Η Ελλάδα τα χρόνια αυτά, την τελευταία τετραετία, πενταετία, κοίταξε πραγματικά το πώς μπορεί, πέρα από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πέρα από τον COVID, πέρα από τα προβλήματα τα πολλά που ενέσκυψαν, πώς μπορεί στις αμυντικές της δαπάνες να είναι θωρακισμένη. Η Ελλάδα χάλασε πραγματικά ένα μεγάλο ποσό, έτσι ώστε να προχωρήσουν κάποιες στρατιωτικές δαπάνες οι οποίες έγιναν. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια αυτό ήταν πολυτέλεια ή το θεωρούσαν κάποιοι ότι είναι πολυτέλεια, ότι δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα, ότι γενικότερα δεν χρειάζεται το τείχος στον Εύρο και όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χωράει διαφορετικές προσεγγίσεις, όχι μέσα τώρα στη Νέα Δημοκρατία που μου λέτε που δεν υπάρχει καμία διαφορετική προσέγγιση, αλλά ούτε μεταξύ και των άλλων κομμάτων δεν θα έπρεπε. Πρέπει με τους Τούρκους να έχουμε διάλογο. Προχωράει ο Πρωθυπουργός αυτόν τον διάλογο και από εκεί και πέρα τα θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε
Και τα υπόλοιπα κόμματα, θεωρώ, με την ίδια σοβαρότητα πρέπει να βλέπουν την κατάσταση. Και ο διάλογος χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα και η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας απαιτείται, προχωράει, γίνεται και είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, και μακάρι ποτέ να μην χρειαστεί. Αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη. Γνωρίζετε ότι έχουμε την καλύτερη πολεμική αεροπορία ίσως στην Ευρώπη, και κρατιέται πολύ υψηλό το αίσθημα και το ηθικό ανάστημα των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν ακούτε αυτά που λέγονται περί εξυπηρέτησης του γείτονα. Γιατί λέμε για την καλή αεροπορία, αν πάρει καλά αεροπλάνα και η Τουρκία, αμέσως αλλάζει η ισορροπία. Κύριε Πολύζο, το τι θα κάνει η Τουρκία, να σας πω κάτι, είναι κάτι το οποίο το διαπραγματεύεται αυτή η χώρα. Είναι κάτι το οποίο διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη χώρα με αυτούς που θέλει να αγοράσει. Η Ελλάδα, η άποψη δική μου είναι αυτή, πρέπει να κοιτάει τι μπορεί να κάνει σαν Ελλάδα. Μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι, μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να έχουμε την αναλογία που χρειάζεται. Και ξέρετε, πέρα από αυτά που λέμε από τα μηχανήματα, είτε είναι πλοία, είτε είναι αεροπλάνα, είτε είναι τάγκς, είτε είναι οτιδήποτε, στην Ελλάδα έχουμε και ένα υψηλό know-how οι ένοπλες δυνάμεις μας, και νομίζω ότι η μεγάλη δύναμη της πατρίδας μας είναι το έμψυχο δυναμικό το οποίο έχει. Και ζούμε σε μια πόλη στη Λάρισα που γνωρίζετε πολύ καλά ότι και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και η Πρώτη Στρατιά είναι πραγματικά σχηματισμοί που δίνουν και κάνουν την διαφορά. Αύριο βέβαια, να σας πω, με την ευκαιρία εδώ που είμαστε, θα είναι εδώ και ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπου θα επισκεφτεί και αυτές τις μονάδες. Η Ελλάδα δεν νομίζω ποτέ ότι διαχρονικά στον τομέα της Εθνικής Άμυνας κρατούσε πάντα ένα υψηλό επίπεδο. Απλά η Νέα Δημοκρατία... Εντάξτε, τώρα όμως με τσιγκλάτε χρόνια... με όλον αυτόν τον ύμνο. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβεται πάρα πολύ την αξία και, τη σημασία των ενόπλων δυνάμεων για την ασφάλεια. Είναι κάτι άειλο. Ξέρετε ότι μπορούμε και ξυπνάμε χωρίς ειρήνες. Το λέω τώρα που γίνεται ένας ακόμη πόλεμος πέρα από αυτόν που έχουμε στην Ευρώπη. Το ότι μπορούμε και κάνουμε τις δουλειές μας, τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται και να ζουν σε ένα ασφαλή κόσμο, μας το χαρίζουν σε μεγάλο βαθμό και οι ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι ένα άειλο αγαθό και πρέπει να του δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Από την άλλη θα σας πω ότι μόνο στη Μαγνησία, μέσα σε 1,5 μήνα, ζήσαμε σε ένα οικόπεδο του στρατού να σκάνε βλήματα, γιατί είχε φτάσει στο 1 μέτρο το χόρτο. Χάσαμε ελικόπτερα, άσχετα τι έλεγε η ανακοίνωση. Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, η ανακοίνωση έπρεπε να πει ότι δεν χάσαμε ελικόπτερο, πανάκριβο. Και είναι βυθισμένο ένα στρατόπεδο της αεροπορίας στρατού, που μόλις προχθές ήρθε ένα σήμα στους εργαζόμενους ότι πρέπει να πάνε στον Τύρναβο, και αυτό δεν είναι οριστικό. Θέλω να πω, εντάξει, καλό να λέμε όλα αυτά, αλλά να βλέπουμε και πού πάσχει το σύστημα. Έχει και αυτό τις παθογένειες του. Πάμε παρακάτω. Να σας πω, υπάρχει κανένα σύστημα, κύριε Πολύζο, να μην έχει παθογένειες? Άμα μου βρείτε ένα σύστημα να μην έχει παθογένειες... Ακούω έναν ύμνο και οφείλω να πω ότι καλός ο ύμνος, απόλυτα σύμφωνος με την αξία που έχουν για τις κοινωνίες, δεν είναι θέμα ύμνου. Αλλά δεν είναι όλα καταπληκτικά. Θέλω να σας πω κάτι, ότι αυτά που λέω δεν είναι θέμα ύμνων, είναι θέματα αυτά που πιστεύω. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι το έμψυχο υλικό που το έχουμε, είναι τα μηχανήματα. Πάμε, δεν θα τα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, και... πάμε να δούμε. Μόλις μας είπατε ότι γυρίσατε από συνάντηση με τους δικηγόρους, που φαντάζομαι δεν σας φώναξαν να σας στρατάρουν. Θα το προσπερνούσατε, αλλά δεν το προσπεράσατε. Σας φώναξαν για να γκρινιάξουν. Τι γίνεται με το φορολογικό νομοσχέδιο? Πού βλέπετε να κλείνει? Θα γίνουν τέτοιες βελτιώσεις ώστε να περιοριστούν, εγώ δεν θα πω να εξαφανίσουν, τις αντιδράσεις? Κοιτάξτε, πάντα όταν έρχεται μια μεταρρύθμιση, όπως και να τη δει κανένας, είναι μια αλλαγή, είναι μια μεταρρύθμιση. Άλλοι την κρίνουν θετική μεταρρύθμιση, άλλοι αρνητική. Δεν πάβει όμως το τεκμαρτό εισόδημα να είναι κάτι το καινούργιο, κάτι το οποίο αλλάζει πολλά πράγματα. Και βεβαίως δεν θα γίνω κουραστικός, ίσως μάλλον γίνω κουραστικός, λέγοντας ότι πραγματικά χρειάζονταν μια αλλαγή στη φορολόγηση.
Τώρα, αυτό το οποίο πολλοί κλάδοι, όπως και ο δικηγορικός κλάδος, που και εγώ στο δικηγορικό κλάδο υπάγομαι, έχουν τις ενστάσεις τους, έχουν τις αμφιβολίες τους, και γνωρίζετε ότι οι δικηγόροι είναι και σε αποχή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βρέθηκα λοιπόν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου, που ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο, και συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων που οι συνάδελφοι μου έθεσαν. Και θέλω να ξέρετε κάτι, ότι εγώ την πολιτική την αντιλαμβάνομαι ότι είναι καθήκον του βουλευτή να μεταφέρει τα αιτήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και βεβαίως υπάρχουν και αιτήματα τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά δεσμεύτηκα να τα μεταφέρω. Το νομοσχέδιο γνωρίζετε ότι είναι σε διαβούλευση και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες, το έχει τονίσει άλλωστε και ο κύριος Θεοχάρης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις σε θέματα τα οποία έρχονται σε ένα επίπεδο μονοκόμματο και, και βάζουν κάποια στοιχεία και κάποια επιμέρους θέματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε. Παραδείγματος χάρη, δεν αναφέρομαι τώρα, μιλάω γενικά, δεν μπορούμε να λέμε στα χωριά μόνο μέχρι 500 κατοίκους. Ένα χωριό κρατιέται από το καφενείο που έχει εκεί. Πρέπει να έχει διαφορετική φορολόγηση, είναι η άποψή μου, από ό,τι έχει το καφενείο στο κέντρο της Λάρισας. Ναι, αλλά κοιτάξτε, μην πάμε σε αυτές τις εξαιρέσεις για τις οποίες σίγουρα θα υπάρξει μια μέρημνα ή πρέπει να υπάρξει, το σίγουρο ότι δεν υπάρχει στην πολιτική. Λέμε όμως για μια εικόνα όπως εσείς την παρουσιάζετε, η κυβέρνησή σας, που έχουμε πολύ ψέμα στις δηλώσεις. Όταν μας λέει ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, ότι το 80% των ιδιοκτητών μπαρ δηλώνει λιγότερο από τους υπαλλήλους που απασχολεί. Όταν μας λέει ο υπουργός πάλι ότι το 54% των ελευθερών επαγγελματιών έχουν μηδέν εισόδημα, μηδέν. Και λες πώς διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, να το πούν και σε μένα. Γιατί εγώ ζορίζομαι. Δεν πρέπει να γίνουν βήματα για να μην νιώθουμε ηλίθιοι όσοι δηλώνουμε, όσα βγάζουμε. Αυτό λέω, ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι μια μεταρρύθμιση, κατά την προσωπική μου άποψη είναι προς την σωστή κατεύθυνση, απλά πρέπει να αντιμετωπίσει και κάποια επιμέρους θέματα. Αλλά μην μου λέτε όμως, γιατί μου ξεκινάτε τώρα με το καφενεδάκι του χωριού μαζί σας. Να μην πληρώσει τίποτα αυτός ο άνθρωπος, γιατί αν θέλετε είναι και ένας ζωντανός πυρήνας, είναι αυτό που ορίζει τη ζωντάνια ενός τόπου σε μικρές περιοχές. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε στη Λάρισα, έχουμε στο νομό Λάρισας 250 χωριά. Επειδή τα γύρισα όλα και τα γύρισα δύο φορές, από τα 250 χωριά περίπου τα 170 έχουν καφενείο. Αν αυτά τα χωριά πάψει να λειτουργεί το καφενείο, αυτά τα χωριά θα σβήσουν. Εκεί είναι η δική μου η ένσταση. Αλλά δεν είναι στην ίδια μοίρα και τα 170 χωριά. Όχι, δεν είναι στην ίδια μοίρα, αλλά η πλειοψηφία τους δεν είναι όπως χωριά σε άλλες περιοχές που έχουν εισοδήματα οι άνθρωποι να πω, το καφενείο, από το χωριό τουρισμό, θεωρείται και το λιβάδι της Ελασσόνας, της φίλης μου της Μαρίας της Μαμάρα ο τόπος, αλλά δεν θα πεις εκεί ότι είναι στην ίδια μοίρα με ένα πιο μικρό, πιο ορεινό χωριό. Όχι, εκεί είναι χωριό μεγάλο, εκεί είναι 2.500-3.000 κάτι. Γι' αυτό λέω. Αυτό που αναφέρει το νομοσχέδιο είναι για χωριά των 500 μέχρι 500 κατοίκων. Λοιπόν, σε αυτά, σας λέω, και υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να υπάρξει διορθωτική απόφαση και σε αυτό το θέμα θα είμαι μπροστάρης, κύριε. Θα ψηφίσετε το νομοσχέδιο όταν θα έρθει και φαντάζομαι πρέπει να δείτε πώς θα έρθει για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί τώρα ακούω τα όχι προς το παρόν. Και βγαίνει και ο Πατέλης απ' την άλλη, ο σύμβολος του Πρωθυπουργού στα οικονομικά, και λέω εγώ θα φύγω αν αυτή η κυβέρνηση που το έχει υποσχεθεί δεν το κάνει τελικά πράξη. Ο Σαμαράς υπεραμύνθηκε του όχι λέγοντας πως εγώ πιστεύω στην πυρηνική οικογένεια με τους διακριτούς ρόλους. Ο Βορύδης βγαίνει και λέει εγώ θα παραιτηθώ αν μπει θέμα πειθαρχίας που συμπεριλάβει και τους υπουργούς. Αλλά η κυβέρνηση φαντάζομαι από τη στιγμή που το υποσχέθηκε και λέει πως εγώ τηρώ τα υπεσχημένα πρέπει να το φέρει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πότε θα το φέρει και αν θα το φέρει. Αμφισβητείτε κι εσείς το αν. Δεν ξέρω πότε θα το φέρει και αν δεν το φέρει, να σας πω τι εγώ. Θα είναι ασυνεπής. Είναι πολύ απλό. Μα δεν είναι θέμα συνέπειας. Ακούστε, η κυβέρνηση. Μα επιχείρη η κυβέρνηση ότι είναι συνεπής αυτά που υπόσχεται. Εγώ έτσι ξεκίνησα.
Μα σαφώς και είναι συνεπής η κυβέρνηση. Απλά λέω, δεν ξέρω πότε θα το φέρει. Αν θα το φέρει, δεν είμαι ο αρμόδιος, δεν είμαι κυβέρνηση. Ναι. Είμαι βουλευτής. Τι θα κάνετε αν το φέρει? Αν λοιπόν και όταν έρθει αυτό το θέμα, θα το δούμε πώς θα έρθει. Έχω τις ενστάσεις μου, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην ώρα τους. Σε αυτή τη φάση εγώ δεν θα σας πω. Άρα μπορεί παραπάνω να έχουμε ένα αντάρτικο. Ξέρετε, το λέγαμε πριν με τον συνάδελφο. Πρέπει να σας κάνουν ένα χνέρι αντιπολιτεύσεις. Να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να πάνε μαξιμαλιστικά και να πούνε εμείς θέλουμε και τεκνοθεσία. Και να μην περάσει, να δω με τι μούτρα θα αντικρίσετε τον αρχηγό σας μετά όσοι δεν ψηφίσετε, αν είστε από αυτούς. Ακούστε, εγώ η άποψή μου πάντα, όπως και τώρα που ψηφίζουμε ένα φοροδογικό νομοσχέδιο που ο κλάδος μου, οι δικηγόροι, είναι όλοι απέναντι, θέλω να σας πω ότι στην ώρα της ψηφοφορίας, κύριε Πολύζο, για να είμαστε ειλικρινείς, σταθμίζεις τα πράγματα. Δεν σταθμίζεις τη θέση σου, την πολιτική σου θέση, την πολιτική σου καριέρα, σταθμίζεις τα πράγματα. Ποιο είναι το συμφέρον που κρίνεις εσύ για το τόπο σου, για το θέμα το συγκεκριμένο και παίρνεις εκεί τις αποφάσεις. Όταν θα έρθει λοιπόν η ώρα, θα τοποθετηθώ, είσαι. Μάλιστα. Και παλικαρίσια που λέμε. Γεια σας, κύριε Καπετάνο.